Στην εποχή της αυθονίας των συνεχών αναβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, εξακολουθούν παραμονές του 2019 να υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν διαθέτουν ούτε καν τα απαραίτητα προς το ζήν. Ανάμεσά τους η οικογένεια Χρήστου και Λένας Ζαχαρίου με τα έξι ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας από 8 μηνών μέχρι 17 ετών διαμένουν σε ισόγειο διαμέρισμα τρόγλη στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Είδαμε η δυσόμαση τη τριτοκοσμικέ συνθήκε διαβίωση. Τα πλήστα διαμερίσματα εγκαταλειμμένα. Παντού σπασμένα γυαλιά και τροχτικά να σεριανίζουν στα δωμάτια ενόχλητα. Θέματα ασφαλεία ανύπαρκτα. Και όμω, εδώ διαμένουν συνάνθρωποι μα. Αθώα παιδικά προσωπάκια σκυθροπά, Περιμένουν ότι αυτή η χρονιά θα είναι η πρώτη που θα ζήσουν την μαγεία του αγαπημένου των μικρών και μεγάλων. Δεν ένιωσαν τη ζεστασιά του. Ακούν μόνο του φίλου του να μιλούν για τον Άγιο Βασίλη. Ο Χρήσο ξεκαθαρίζει στην κάμερα του Σίγμα ότι δεν ζητά χρήματα. Έμαθα να ζουν με τα λιγά. Το θέμα των το, το δεν μα ενδιαφέρει τόσο όσο να στο πούμε να φέρουν μια γκάσαν τρόφιμα, μια γκάσαν μπάμπερ, γάλατα για τα μωρά μου. Ε, τούτα ενδιαφέρουμε παραπάνω παρά να έρθει κάποιο σπίτι μου και να μου πει Χρήστο, τα 50 ευρώ για την οικογένειά σου. Ενώ έτσι μου φέρνει μια γκάσα με τρόφιμα, ε, ε, πιο ε, ε, καλύτερα για μένα. Κι άθαλπο υπάρχει όχι μόνο τι μέρε των Χριστουγέννων, αλλά και μετά σε αυτή την οικογένεια. Ο Χρήστο, εποχιακό εργάτη, άνεργο σε αυτή την περίοδο, η Έλενα μονίμω άνεργοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν με τα έξι παιδιά του. Η κατάσταση η τραγική. Τα οικονομικά μα ε, εντάξει, χάλια. Ε, Παρ' όλα αυτά, βρίσκουμε τον τρόπο να, να περνούμε. Δε, έστω και με τα λίγα. Εντάξει, δε, τα παιδιά θέλουν, θέλουν, αλλά όμω ε, ε, καταλάβαν και τα παιδιά ότι τέλο πάντων η οι οικογένεια. Ε, Συμβάζονται, συμβάζονται με εκείνα που έχουν, ναι. Και αυτή δυστυχώ δεν είναι η μόνη τραγική ιστορία. Για άλλη μια φορά, ο Κύπριο πολίτη καλείται να δείξει την ανθρωπιά και μεγαλοψυχία του, στηρίζοντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη. Με ενημερώνουν πάντω από την αρχισυνταξία ότι με την προβολή του ρεπορτάζ η Υπουργό Εργασία ζητά διερεύνηση του θέματο. Αποστέλει μάλιστα επιτόπου και λειτουργό. Γυρίζουμε σελίδα. Από την πάφο είναι ο.